μετά από εκεί έφυγα και πήγα στο. Να είχα πάει και σε ένα άλλο στο. Έτσι ήταν. Αργά, ε. Καλή.
μας μέρες το βαπόρι. Ετοιμάζεστε να ρίξετε οριστικά άγκυρα στην καριέρα σας. Δύο προς δύο πίσω. Στη στεριά τι σας περιμένουν, τα εικόνια? Τα εικόνια. Η προτεραιότητα τα εικόνια. Από το βαπόρι, από τη θάλασσα, θα σας λείψει κάτι? Κάτι θα μου λείψει, τόσα χρόνια. Θα μου λείψει. Πολλά και από τη θάλασσα. Αλλά τώρα το θέμα είναι να φύγεις όρθιος από τη θάλασσα. Να μην σε βγάλουν 4. Έχετε να θυμάστε μια έτσι στιγμή περισσότερο? Πολλές είναι οι όμορφες στιγμές και οι άσχημες. Και οι καλές και οι κακές είναι πολλές. Θέλετε να αναφέρετε κάτι? Όχι, τι να σου αναφέρω τώρα, τόσα πολλά. Θα τα πούμε όταν βγω τελείως. Όταν φύγω θα συναντηθούμε και θα τα πούμε. Για το πλοίο αυτό εδώ, για το τελευταίο σας. Το τελευταίο πλοίο ήταν ό,τι καλύτερο μου έχετε στην καριέρα. Σαν από θέμα εφοπλιστών. Εταιρείας. Από θέμα εταιρείας ήταν ό,τι καλύτερο που έχει συμβεί. Και με το πλήρωμα μια οικογένεια. Το πλήρωμα, ναι, σαν μια οικογένεια, σαν μια οικογένεια. Γιατί είχαμε ταξιδέψει μαζί και στη γραμμή της Κισάμου, στην Άγωνη των Αττικηθήρων, και είχα αποκομίσει θετικά, έτσι, vibes που λέμε. Όχι, ήταν και εκεί ωραία μέρα, παρόλα τις θάλασσες και τους καιρούς και τέτοια, πέρασαμε ωραία. Και εκεί έμεινε αγαπημένο το βαπόρι, το αγαπήσαμε. Το βαπόρι αυτό, η Κηθήρη και η Αττικηθήρη. Ειδικά η Αττικηθήρη. Έχετε ακόμα επικοινωνία με το νησί, με τα δύο νησιά αυτά? Ναι, με τα Αττικήθηρα και τα Κήθηρα. Και την Κίσα μου, και στην Κίσα μου. Και έχουμε φίλους. Οι άνθρωποι δεν ξεχνάνε τι τους προσφέρατε. Τώρα θα φέρω. Οι άνθρωποι δεν ξεχνάνε, όσοι είναι καλοπροαίρετοι δεν ξεχνάνε. Θα πέρασε από δίπλα. Και κρατάμε σχέσεις θηλυκές. Και με τους Κισαμιώτες, τους Κρητικούς, και με τους Αντικηθήριους και τους Κηθήριους. Λιγότερα με τους Κηθήριους, γιατί οι Αντικηθήριοι ήταν πιο θετικοί. Οπότε το Ιωνίση είναι το τελευταίο βαπόρι στην καριέρα σας. Το πρώτο ποιο ήταν, έτσι να το αναφέρουμε? Το πρώτο ήταν το Unimar. Πιο δυνατά λίγο δεν... Το Unimar, φορτηγό μπαλκάρι του Αγγελόπουλου. Ποιο έτος? Το 1979. Ενώ πρώτη πλοιαρχία... Έχουμε χώρο για μεγάλο στο παντάρι. Το... Τα μεγάλα κάτω. Η πλοιαρχία ήταν το 97 νομίζω. Το 97 το Μιλένα. Το 97 είπατε. Το 97. Δεν νομίζω το 97. Δεν θα κάνω λάθος. Θα το διορθώσω. Θα ψάξουμε το ναυτικό φυλάδιο. Καπετάνια, σας ευχόμαστε με το καλό, καλή ξεκούραση στη στεριά. Ευχαριστώ πολύ. Για να έχετε πάντα υγεία. Όχι, θα σου πω εγώ, όχι.